Θα πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Φιότιδας, τον κύριο Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πριν τον ακούσουμε, να σας διαβάσω την απόφαση που πήρε η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αναφέρει λοιπόν προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κοινοποίηση προς την Τίτζια. Αξιότιμοι κύριοι, εκπρόσωποι Επιτροπής Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, δια εγγράφου τους, εζήτησαν κατεπηγόντως ακρόαση προκειμένου να μας πληροφορήσουν επί σπουδαίων και αποφασιστικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στον τρόπο δραστηριοποίησης της Digia και την οικονομική πρακτική της εταιρείας έναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή μας, μετά από πολύ ωραία ακρόαση των ανωτέρων, κατέληξε ομόφωνα στην αποστολή της παρούσης, δια της οποίας να επισημαίνεται η ανάγκη να προβλεφθεί η παροχή πλήθους συχνοτήτων, ώστε να αποκαθίσταται ισότιμη λειτουργία τους και επί των 16 σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στη Λυπή Επικράτεια. Συγχρόνως δε να συμπεριληφθούν και οι σταθμοί αυτοί στη σάρωση όλου του φάσματος, έτσι ώστε να μην ανακύπτουν δυσμενείς συνέπειες στην ακροαματικότητα και την τηλεθέασή τους. Τέλος, προβάλλεται η ανάγκη συνεχίσεως της λειτουργίας των σταθμών τούτων υπό το σημερινό καθεστώς μέχρι ότου τελεσυνδικήσουν οι διανέξεις τους με την DJ ΑΕ. Το έγγραφο αυτό υπογράφει την απόφαση αυτή, υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναστάσιος Νεράντζης. Ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος, ο βουλευτής Θεότιδας, όπως είπα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος της Επιτροπής, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλησπέρα κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Καλησπέρα κύριε Χατζημίση. Λοιπόν, η απόφαση δικαιώνει τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και μάλιστα είναι ομόφωνη. Το ένα που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι είναι και σαφής, ορισμένη και συγκεκριμένη και προσδιορίζει τρία συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι γενική κλίση προς ακρόαση. Θέτουμε και το πλαίσιο των ζητημάτων όπως αυτά αναδειχθήκανε από την ακρόαση των εκπροσώπων των τηλεοπτικών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένη ατζέντα, άρα όταν έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα περιμένουμε και απαιτούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως είναι ταυτόχρονα και μήνυμα προς όσους καλούνται. Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, το ζήτημα είναι γιατί δεν έγινε από την αρχή αυτό, δηλαδή το οποίο το είχαν προβάλει από την αρχή-αρχή της διαπραγμάτευσης με την DGA, η σταθμή της Κεντρικής Μακεδονίας, ατυχώς, όλα αυτά τα ζητήματα. Ατυχώς σε εμάς, στην Επιτροπή δηλαδή, το θέμα ήρθε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Και καλύψαμε, νομίζω, σε χρόνο ρεκόρ το χρόνο, δηλαδή την προπαραμονή της προηγουμένης συνεδριάσεως μας ήρθε το θέμα. Ορίσαμε αμέσως συνεδρίαση, αμέσως πήραμε την απόφαση που μόλις διαβάσατε και την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την καινούργια ακρόαση προκειμένου να δοθεί η λύση στα ζητήματα. Είχα τεθεί βεβαίως στα ζητήματα προς τους αρμόδιους υπουργούς και στην Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ουσιαστικά αυτή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά θέλουμε να έχει και η πολιτική ηγεσία θέση στα ζητήματα. Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, θα αφήσουμε περιθώριο, θέλω να το πω αλλιώς για να είναι πιο κατανοητό. Θέλουμε όλοι να έχουν άποψη για το θέμα, ούτως ώστε να μην έχουμε πολυκερματισμό. Κάποιος να έχει, άλλος να μην έχει, και τα πράγματα να μεταφέρονται από τον ένα στον άλλο με το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι ενώπιος ενωπίου να καθίσουμε κάτι και να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν και να δοθούν και να δοθούν γρήγορα και άμεσα. Αυτές οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν τεθεί σε ισχύ? Ήδη αυτό που ανακοινώσατε αποτελεί απόφαση. Mm-hmm. Έτσι. Ήδη έχουν σταλεί προσκλήσεις προς όλους τους ενδιαφερομένους και όλους, λάθος, σε όλους τους προσκαλουμένους από την Επιτροπή, οι οποίοι την ερχόμενη Τετάρτη στις 5 η ώρα το απόγευμα θα είναι παρόντες. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί στα αυτά τα δίκαια αιτήματα που θέτουν οι σταθμοί της Κεντρικής Μακεδονίας προς ισότιμη μεταχείριση πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Για τις συχνότητες και βεβαίως όλα τα άλλα τα ζητήματα που θέτουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλώς σας απόγευμα. Yes.